Νιώθω πολύ περηφανός για τα κορίτσια μου, γιατί εδώ και 1,5 μήνα εργαζόμαστε πολύ σκληρά στις προπονήσεις για να μπορέσουμε να φέρουμε την Κύπρο μας στο όσο πιο ψηλά γίνεται. Καταρχάς στο 3x3 έχουμε πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Είναι μια ομάδα πολύ νεαρών κοριτσιών μαζί με την έμπειρη την Άθια Παπαδούρη, την Κατερίνα Κοντού, την Εμίλια Γεωργίου, την Παναγιώτα Κυριάκου. Τα κορίτσια μας έκαναν περηφανούς γιατί κέρδισαν τους υποδεσπότες στην Πάρτα μετά από έναν πολύ δύσκολο αγώνα. Τέλος, το μετάλλιο και η νίκη αφηρητικά είναι αφιερωμένη στον πρόεδρο μας, τον κύριο Ανδρέα Μουζουρίδη, που τόσο πολύ ήθελε. Τώρα, όσον αφορά την 5x5, που δεν ανήκει σήμερα απέναντι στο Μοντενέγκο, έχει σπάσει μια κατάρα 10 χρόνων, καθώς η εθνική γυναικών έχει 10 χρόνια να πάρει νίκη στους αγώνες με τον κατά Ευρώπη στο Σάμπιε και περισσότερο είναι ψυχολογικό. Και εντάξει, ήταν μια νίκη πάνω σε ένα σπουδαίο αντίπαλο. Μην ξεχνάμε ότι ο αντίπαλος αυτός είναι σε 15 μέρες θα παίξει στους ομίλους του Euro. Αντιλαμβάνεστε ότι τα μεγέθη είναι δυσανάλογα. Όμως τα κορίτσια, παρά τα ατυχή αποτελέσματα, έχουν δείξει καρδιά, ψυχή, αυταπάρνηση. Δεν το έβαλαν κάτω. Συνεχίζω να πιστεύω σε αυτές και όλοι όσοι είμαστε κοντά στην ομάδα, γιατί είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Θεωρώ όποιον και να είναι το αποτέλεσμα στο μέλλον, ενώ τις επόμενες δύο μέρες. Αυτή η ομάδα αξίζει προσοχής και σημασίας. Ξανά συγχαρητήρια στις κοπέλες, συγχαρητήρια στο 3x3 για το χάλκινο και πάμε για τα καλύτερα.